Είναι έτοιμος και αναμένεται ότι στις 7 το πρωί θα ανοίξουν οι κάρτες, στις 7 το πρωί της Κυριακής. Λοιπόν, θα λειτουργήσουν 44 κέντρα σε όλη την Κύπρο, σε δήμους και κοινότητες. Τα περισσότερα βρίσκονται στην Λεμεσό, όπου και οι περισσότεροι εκλογείς του Δήμου Αμοχώστου, και ακολουθεί η Λάρνακα. Τα 19 κέντρα είναι στην Αμόχωστο και τα 13 στην Λάρνακα. Ακολουθεί η Λευκωσία με 7, η Ελεύθερη Αμόχωστος με 4 και στην Πάφο θα λειτουργήσει μόνο ένα κέντρο, καθότι εκεί που θα είναι και το μεγαλύτερο κέντρο, καθότι εκεί οι εκλογές αριθμούν τους 1184. Άρα λοιπόν ουσιαστικά έχουμε κάπως έτσι είναι διαμοιρασμένη όλη η κατάσταση. 7 η ώρα θα ανοίξουν οι κάλπες και κλείνουν. 7 η ώρα ανοίγουν οι κάλπες. Στις 12 κλείνουν για ένα διάλειμμα μέχρι και τις 1. Οπότε και θα ξανανοίξουν και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα. Και ουσιαστικά φαντάζομαι ότι θα παραμείνει ίσως να υπάρξει ανοιχτή κάλπη μόνο εάν υπάρχουν... Ακριβώς. Ακριβώς συνθήκες... όπως και σε όλες τις εκλογές, αν υπάρξουν άτομα έξω από το κέντρο που αναμένουν να ψηφίσουν. Έχει ιδιαιτερότητες αυτή η εκλογική διαδικασία και το λέμε αυτό, διότι Βεβαίως. Δεν έχουμε εκλογές κανονικά, γι' αυτό το λέω. Ακριβώς. Πέρα από το γεγονός ότι είναι αναπληρωματική εκλογή, η κύρια ιδιαιτερότητα της είναι ότι είναι θα διεξαχθεί εντός του μηνός Αυγούστου, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Και εδώ βρίσκεται ένα ερώτημα διαφορά την προσέλευση κυρίως. Και ασφαλώς η άλλη ιδιαιτερότητά της είναι ότι τα κέντρα είναι διασκορπισμένα σε όλη την Κύπρο. 6 ώρα κλείνουν οι κάλπες και το αποτέλεσμα θα το ξέρουμε περίπου. Το τελικό αποτέλεσμα αναμένουμε ότι θα το έχουμε μέχρι τις 8 το βράδυ. Και η ανακήρυξη φαντάζομαι λίγο πιο μετά. Όχι, η ανακήρυξη έχει προγραμματιστεί να γίνει γύρω στις 12 το μεσημέρι στο πολιτιστικό κέντρο της Δερίνιας. Την επόμενη μέρα. Τη Δευτέρα, ακριβώς, την επόμενη μέρα. Άραστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χρυσαφίνη. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή δουλειά σας εύχομαι για την Κυριακή ειδικά. Στο στούντιο εδώ για να μιλήσουμε για τις εκλογές ο υποψήφιος δήμαρχος Αμοχώστου, ο κύριος Ανδρέας Λόρδος. Σας χαιρετώ κύριε Παπαδόπουλο.